Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αστυνομία και κοινωνία, μια εκπομπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καθαρά Δευτέρα σήμερα, με την πανδημία να δοκιμάζει και πάλι τις αντοχές μας. Η εκπομπή θα μείνει απόψε στο κλίμα της ημέρας. Τα περιοριστικά μέτρα δεν μας εμποδίζουν να μιλήσουμε τουλάχιστον για το Τριώδιο, για τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ απόψε στην εκπομπή την ιστορικό αρχαιολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Κλαδιά, η οποία έχει μελετήσει πολλές πτυχές των παραδόσεων και της ιστορίας του λαού μας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με την κυρία Ήρα Κουρή, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρας, καθώς και με τη διαιτολόγο, διατροφολόγο, κυρία Αναστασία Κόκαλη. Καλησπέρα κυρία Κλαδιά, χαίρομαι που είστε μαζί μας. Καθαρά Δευτέρα σήμερα, αρχίζει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την αυστηρότατη νηστεία της. Το Τριώδιο όμως έχει ξεκινήσει βεβαίως πριν από τρεις εβδομάδες. Η πανδημία δεν μας επέτρεψε να γιορτάσουμε όπως κάθε χρόνο τα πατροπαράδειτα ήθη και έθιμά μας. Είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους. Συζητάμε συχνά για τις μετακινήσεις αυτές τις μέρες. Αν θα κάνουμε Πάσχα, πώς θα κάνουμε Πάσχα, αν θα ανοίξει η αγορά. Εμείς εδώ θα έλεγα μεταφορικά ότι θα ανοίξουμε απόψε τα βιβλία μας και θα μιλήσουμε για όλα αυτά που σας προανέφερα. Καλησπέρα σας και από μένα. Χρόνια πολλά. Καλή Τεσσαρακοστή να έχουμε. Να είστε καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα και ασφάλεια. Βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Τριώδιο. Όπως είπα ήδη, θέλω να αναφερθείτε σε αυτό. Τι είναι το Τριώδιο? Το Τριώδιο, λοιπόν, είναι εκκλησιαστικός όρος. Είναι περίοδος 10 εβδομάδων. Διανύουμε τώρα πια, από σήμερα δηλαδή και μετά, βρισκόμαστε στην 7η πριν το Μεγάλο Σάββατο. Βεβαίως. Οι προηγούμενες τρεις εβδομάδες που άνοιξαν με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου καθορίστηκαν σιγά σιγά και ονομάστηκαν απόκρεως, δηλαδή εβδομάδες αποχής από το κρέας. Βέβαια οι δύο πρώτες είναι ακριβώς το αντίστροφο. Είναι δηλαδή κρεοφαγία, αρκετά εκτεταμένη. Ναι. Η τυρινή είναι αυτή που κόβει πια το κρέας και φυσικά από εδώ και στο εξής μπαίνουμε στην περίοδο της μεγάλης νηστείας της Τεσσαρακοστής, που θα μας οδηγήσει στην κάθαρσή μας και σωματικά και ψυχικά κυρίως, αυτό είναι και το ζητούμενο άλλωστε, ναι, μέχρι το Πάσχα. Μάλιστα. Θα θέλατε λίγο να πούμε για τις τρεις εβδομάδες τις προηγούμενες που πέρασαν? Βεβαίως, βεβαίως. Να αναλυτικά, μιλήσουμε, αν θέλετε, λίγο. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Οι απόκριες ξεκίνησαν με την εβδομάδα του Τελώνου και του Φαρισαίου, που είναι και η πρώτη εβδομάδα κατά την οποία τρώγεται κρέας ακόμα και την Τετάρτη ή την Παρασκευή. Ναι. Ονομάζεται δε και απολυτή, γιατί λέγεται σύμφωνα με τις δοξασίες ότι απολύονται οι ψυχές των νεκρών, δηλαδή ανεβαίνουν πνεύματα, ναι, και έρχονται προς εμάς για να συνδεθούν μαζί μας. Γι' αυτό και υπάρχουν, θεωρώ θα τα πούμε και λίγο πιο κάτω, υπάρχουν και τα ψυχοσάββατα αφιερωμένα στις ψυχές των νεκρών. Η δεύτερη εβδομάδα είναι η κρεατινή. Η κρεατινή εβδομάδα, η οποία καθορίζεται βέβαια με την κατανάλωση πολλού κρέατος. Όχι όμως Τετάρτη και Παρασκευή. Μάλιστα. Κρατάμε την νηστεία μας αυτές τις ημέρες. Βέβαια η δεύτερη εβδομάδα κορυφώνεται με την Τσικνοπέμπτη. Έτσι είναι. Η οποία το χαρακτηριστικό της βέβαια είναι αυτό. Επιβάλλει την κρεοφαγία. Είναι η μέρα που όλοι επιδίδονται σε μεγάλη κατανάλωση κρέατος και είναι η 11η μέρα πριν τη Μεγάλη Δευτέρα, δηλαδή σιγά σιγά την Καθαρά Δευτέρα. Σιγά σιγά δηλαδή πλησιάζουμε προς το Πάσχα. Η τρίτη εβδομάδα είναι η Τυρινή. Η εβδομάδα δηλαδή που μόλις περάσαμε, που ολοκληρώθηκε χτες, η Τυρινή Κυριακή, με τις μεγάλες εορταστικές καρναβαλικές εκδηλώσεις. Δυστυχώς όχι φέτος, ναι, αλλά ευελπιστούμε από του χρόνου να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι η Τυρινή η οποία εβδομάδα επιβάλλει την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, όχι όμως κρεοφαγία.
Ονομάζεται δε και τρανή απόκρια, ακριβώς γιατί κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις και βρισκόμαστε στη σημερινή μέρα που είναι η Καθαρά. Ένα ερώτημα επίσης που πρέπει να απαντηθεί νομίζω είναι γιατί το λέμε Τριώδιο. Γιατί ονομάζεται Τριώδιο η περίοδος που αναλύουμε. Που διανύουμε. Το Τριώδιο είναι βιβλίο εκκλησιαστικό. Προέρχεται δε μετά την, να πούμε, μετά την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας και αφού άρχισαν σιγά σιγά να καθορίζονται και να δημιουργούνται οι εκκλησιαστικές αρχές, ναι, θεωρήθηκε αναγκαίο και λογικό να δημιουργηθεί ένα υμνογραφικό βιβλίο το οποίο θα αφορά σε αυτήν την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και γενικότερα όλης της περίοδου των αποκρεών. Το εκκλησιαστικό λοιπόν αυτό βιβλίο ονομάστηκε έτσι γιατί περιέχει τρεις οδές στους κανόνες της Εκκλησίας. Μάλιστα εδώ να πω λίγο ότι το πρώτο έντυπο στα ελληνικά τριώδιο βιβλίο τυπώθηκε το 1522 μετά Χριστόν. Οι ύμνοι όμως που περιέχονται, ναι, μέσα σε αυτό ξεκινούν από τον 5ο και μέχρι τον 15ο περίπου αιώνα. Φυσικά υπάρχουν και νέοι υμνογράφοι που συνεχίζουν την εκκλησιαστική παράδοση. Τριώδιο λοιπόν γιατί είναι τρεις οδές οι ύμνοι όλων αυτών των ημερών. Μάλιστα. Εγώ επιμένω λιγάκι στην ετυμολογία των λέξεων και θα ήθελα να αφαιρθείτε και στις απόκριες. Να σταθούμε λιγάκι φιλολογικά, αν θέλετε. Ναι. Απόκρια είναι ό,τι λέει το όνομά της. Δηλαδή, από κρέας, κρέος είναι το ουσιαστικό, κρέος στη γενική, είναι η αποχή μας από την κατανάλωση κρέατος. Μάλιστα. Βέβαια, όπως είπα και πριν, οι δύο τουλάχιστον πρώτες εβδομάδες είναι ακριβώς το αντίστροφο. Αυτό όμως έχει να κάνει και με άλλα έθιμα και με άλλα στοιχεία. Κυρίως όμως, ναι, οι απόκριες ονομάζονται έτσι γιατί μας προετοιμάζουν για τη μεγάλη αποχή μας από το κρέας την περίοδο της Τεσσαρακοστής. Και με τη μετάνοια, μέσω της μετάνοιας για να υποδεχθούμε τα Άγια Πάθη, βέβαια, του Κυρίου. Έχει και ένα πνευματικό περιεχόμενο, θα έλεγα, όλη αυτή η νηστεία. Βασικότατο, ναι, γιατί δεν είναι μόνο νηστεία σώματος, αλλά είναι και νηστεία ψυχής και πνεύματος. Μάλιστα, μια κατανυκτική περίοδος. Για να έρθει η κάθαρση, ναι, ακριβώς, για να έρθει η κάθαρση και να μας βοηθήσει να βρεθούμε πιο κοντά στο Πάσχα, δηλαδή στο πέρασμά μας, στη νέα ζωή μας. Και υπάρχει και αυτή η διαπάλη της ζωής με το θάνατο και το αντίθετο και έχει σημασία που τιμούμε τις ψυχές των νεκρών, όπως είπατε και νωρίτερα. Φυσικά. Αυτό γίνεται, φυσικά, τα ψυχοσάββατα. Ναι. Τα ψυχοσάββατα τα οποία συνδέονται με την ταύτισή μας και τον κύκλο της ζωής μας. Οι νεκροί μας, οι άνθρωποι που έχουν φύγει από κοντά μας, για μας δεν πάβουν να φεύγουν από κοντά μας. Ναι. Τους θυμόμαστε. Υπάρχουν λοιπόν μέρες αφιερωμένες σε αυτούς, όχι γιατί τους ξεχνάμε τις υπόλοιπες, αλλά γιατί είναι καλό να τους αφιερώνουμε ιδιαίτερα κάποιες μέρες και να δείχνουμε ότι είμαστε κοντά τους και φυσικά αυτό συνδέεται και με τον κύκλο της ζωής. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται τη θέση του μέσα στη φύση, μιλάμε για πρωτόγονους λαούς, από τη στιγμή όμως που αρχίζουν οι λαοί να αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με τη φύση και τον κύκλο της ζωής τους, ναι, ταυτίζονται σε πολλές περιπτώσεις και γι' αυτό δημιουργούν και έθιμα με τους νεκρούς τους. Γιατί ακριβώς ο κύκλος αυτός είναι αναπόφευκτος και πρέπει πάντα να τον θυμόμαστε. Μέσα σε αυτές τις τρεις εβδομάδες βεβαίως υπάρχουν διάφορα δρόμενα. Είναι τα λεγόμενα ήθη και έθιμα που έχω πει και ήθελα
Να σταθούμε λίγο στο χαρακτηριστικό, σε εκείνο που με έχει κάνει εντύπωση εμένα την τρίτη εβδομάδα που μόλις περάσαμε. Μιλάμε για το χάσκα με αυγό ή χαλβά, ένα έθιμο το οποίο ναι. έχει παραλυφθεί διαγενουμένου του χρόνου, θα έλεγα, και θα ήταν ναι, καλό ναι, να το θυμηθούμε. Χάνεται σιγά σιγά. Ναι. Το έθιμο αυτό τι είναι αυτό? Το έθιμο αυτό έχει να κάνει με την προετοιμασία της οικογένειας, όχι μόνο του στενού κύκλου της οικογένειας, αλλά και με την ευρύτερη οικογένεια, για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Mm-hmm. Την τελευταία ημέρα πριν την Καθαρά Δευτέρα, η οικογένεια τα παλιά χρόνια μαζευόταν στο σπίτι του πιο ηλικιωμένου από το Σόι για να πάρει την ευχή του και την μετάνοια ναι. για να προχωρήσει στην Τεσσαρακοστή. Βέβαια, στο πλαίσιο αυτό υπήρχε και μία εύθυμη διάθεση για παιχνίδι, πειράγματα. Το συγκεκριμένο έθιμο, λοιπόν, έχει να κάνει με τα πειράγματα αυτά. Ναι. Έδαιναν στην άκρη μιας κλωστής ένα αυγό βρασμένο, καθαρισμένο, και αυτός που κρατούσε το κοντάρι, το ξύλο, με την κλωστή και το αυγό επάνω, ναι. περνούσε από τους καθήμενους, οι οποίοι προσπαθούσαν να το αρπάξουν με τα δόντια. Φυσικά δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο, με αποτέλεσμα να πειράζονται μεταξύ τους γέλια, ξεφαντώματα, μέχρι το ξημέρωμα σχεδόν της Καθαράς Δευτέρας, που έμπαινε πια στην νηστεία η οικογένεια. Μάλιστα. Ένα από τα έθιμα που έφερνε κοντά όλη την οικογένεια και κυρίως κοντά στους μεγαλύτερους. Βεβαίως. Η απόκρια, κυρίες και κύριοι, είναι βεβαίως ταυτισμένη και με το έθιμο του καρνάβαλου, όπως ξέρουμε όλοι. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικότερα. Θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε εδώ από το Πατρινό Καρναβάλι. Θα μιλήσουμε και με την πρόεδρο της Κοινοφιλούς Επιχείρησης στη συνέχεια. Κυρία Κλαδιά, προς στιγμήν σας παρακαλώ να περιμένετε. Βεβαίως. Την πόλη μας με χαρά. Ο πατραϊκός λαός και ιδιαίτερα η νεολαία μας, χάρη στην έμπνευση, τη φαντασία και την ευρηματικότητα που έχει, συνεχίζει να εμπλουτίζει τις εκδηλώσεις μας καλλιτεχνικά, δημιουργικά, ανατρεπτικά. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, με το θέμα μας του Τριωδίου, τα παρτοπαράδοτα ήθη και έθιμα του λαού μας. Κυρία Κλαδιά, σας διάκοψα στο σημείο που θέλαμε να αναφερθούμε στο έθιμο του Καρνάβαλου. Ναι. Που ήταν και η θεότητα της αποκριάς σε κάθε περίπτωση, έτσι. Όπως έχουμε μάθει. Με την κορύφωση των εκδηλώσεων την Τυρινή Κυριακή, βέβαια, έτσι, χθες. Τυπικά. Ναι. Να πούμε ότι το έθιμο το συγκεκριμένο έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα.
πολλοί το συνδέουν με τον Διόνυσο, όμως θα λέγαμε ότι απλά με τον Διόνυσο πήρε μεγαλύτερη έκταση και καθιερώθηκε. Mm-hmm. Προϋπήρχε του Θεού, της καθιέρωσης του Θεού του Διονύσου, mm-hmm. και έχει να κάνει με την μαγική υποβοήθηση για την βλάστηση, με τη βοήθεια των χωρών, των μεταφιέσεων, των λαϊκών δρόμενων, για να εξευμενιστούν τα κακά πνεύματα και να βλαστήσει η γη. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται στην καμπή της μετάβασης από το χειμώνα στην άνοιξη. Δηλαδή την περίοδο που ανθοφορεί η φύση, άρα φέρνει νέους καρπούς. Επομένως, το συγκεκριμένο έθιμο έχει βαθιά τις ρίζες του, mm-hmm. ακόμα και στην περίοδο του τοτεμισμού, δηλαδή σε πρωτόγονους λαούς, όταν οι λαοί είχαν θεοποιήσει αρχικά τα ζώα, γιατί θεωρούσαν ότι έχουν ταύτιση με αυτά. Στη συνέχεια περάσαμε στους ανθρωπόμορφους θεούς, που είχαν όμως αρκετά χαρακτηριστικά ζωώδη, γιατί ποτέ ο άνθρωπος δεν ξέχασε ποια είναι η φύτρα του. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος στη γη και η σύνδεσή του με τη γη τον έφερε να δημιουργήσει μία σειρά από έθιμα με κορύφωση αυτό που λέμε σήμερα καρναβάλι. Μάλιστα. Η ετυμολογία πάλι αυτής της λέξης θα διέκοψα. Το καρναβάλι, όχι καθόλου. Το καρναβάλι συνδέεται, είναι ο όρος, είναι λατινικός. Ναι. Είναι από το κάρνεμ και λαβάρε, το απαρέμφατο, δηλαδή απομάκρυνση από το κρέας. Στην ουσία πρόκειται για μία ταύτιση, έτσι, με την απόκρια την ελληνική. Βέβαια, οι Ρωμαίοι, ναι, μετέφεραν από τους Έλληνες τις γιορτές του καρναβαλιού στα Σατουρνάλια, γιορτές, ναι, αφιερωμένες σε θεότητα που ταυτίζεται με τον Κρόνο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Τα Σατουρνάλια γιορτάζονταν το Δεκέμβριο μήνα, από τις 17 περίπου μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, και ήταν γιορτές για να προετοιμάσουν τη γέννηση της φύσης στον καινούριο χρόνο. Φυσικά, σιγά σιγά αυτά τα έθιμα μεταφέρθηκαν, και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι μεταφέρθηκαν στη Βυζαντινή περίοδο, όχι στην αρχαιότητα, δηλαδή οι αρχαίοι γιόρταζαν τα αντίστοιχα καρναβάλια με μεταφιέσεις σε μορφές ζώων κλπ. Το Δεκέμβρη μήνα, για την προετοιμασία της φύσης. Τη Βυζαντινή όμως περίοδο ξεκίνησαν να διαμορφώνονται, όπως τα ξέρουμε, τα καρναβάλια σήμερα. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί συχνά ταυτίζουμε, δεν είναι λάθος, αλλά ταυτίζουμε απόλυτα τις γιορτές αυτές με τον Βάκχο, με τον Διόνυσο δηλαδή. Όμως πάρα πολλά έθιμα διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο του Βυζαντίου και του Μεσαίωνα και έφτασαν μέχρι τις μέρες μας και κρατιούνται, διατηρούνται και δεν έχουν άμεση σχέση με τις γιορτές των αρχαίων Ελλήνων. Και βέβαια επικράτησε ο χριστιανισμός αφομοιώνοντας αυτές τις τελετές. Σωστά. Ενώ ήταν παγανιστικές κατά βάση. Ενώ ήταν παγανιστικές. Ναι, όχι χωρίς διαφωνίες λοιπόν. Ναι. Να σας πω ότι ήδη από τον 6ο αιώνα, από τα χρόνια του Ιουστινιανού, αρχίζουν να καταγράφονται τέτοιου είδους γιορτές. Και μάλιστα τις ημέρες πριν από το Πάσχα, δηλαδή πριν από την Σαρακοστή, την τελευταία νηστεία. Mm-hmm. Μάλιστα στον χρονογράφο Θεοφάνη βλέπουμε για πρώτη φορά τον όρο αποκρεωσίμου, Πάσχα αποκρεωσίμου, δηλαδή ότι πλησιάζουν οι μέρες για την απομάκρυνση από το κρέας και την νηστεία. Οι γιορτές αυτές, τα ήθη και τα έθιμα αυτά, αρχικά βρήκαν αντίδραση από τους εκκλησιαστικούς κύκλους. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι ο λαός είναι αυτός που καθορίζει τελικά αυτό που θα τον κρατήσει στη ρίζα του, και γι' αυτό το λόγο και η Εκκλησία αποδέχτηκε
πιθανά όχι σε όλη τους την έκταση αυτά τα έθιμα, τα αποδέχτηκε όμως και τα ενέταξε μέσα στο, κάποια από αυτά μέσα στο εορτολόγιο της. Να πούμε ότι έχουν να κάνουν η σύνδεσή τους, ίσως διατηρήθηκε όχι μόνο γιατί επιβλήθηκε κατά κάποιον τρόπο από τους λαούς αυτό το έθιμο, αυτά τα έθιμα επιβλήθηκαν και κρατήθηκαν, αλλά και γιατί δεν έχουν άμεση σχέση με τους μεγάλους θεούς, οι οποίοι καταργήθηκαν με την επικράτηση του χριστιανισμού. Δεν συνδέονται δηλαδή με θεούς όπως ο Δίας, η Αθηνά, έτσι, αλλά με κατώτερα δαιμόνια, και αυτό ίσως έχει ως αποτέλεσμα να κρατηθούν τελικά και να γίνουν αποδεκτά. Κρατάμε ότι υπήρξε σε κάθε περίπτωση μια σύγκρουση εκείνη την περίοδο. Υπήρχε, ναι. Και ίσως αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο εκδήλωσης αυτών των εθίμων. Θέλω να πω ότι αυτά τα έθιμα έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Έβγαζε μια καταπίεση προς τα έξω, έτσι, μια εξωστρέφεια ο κόσμος. Προσπαθούσε να επαναστατήσει σε εισαγωγικά, βλέποντας και τι γινόταν σε επίπεδο φύσης. Η σύγκρουση και οι εναλλαγές στη φύση μεταφέρονταν και στην κοινωνία. Ο φτωχός με τον πλούσιο. Σωστά. Εναλλαγές ρόλων και καταστάσεων. Μιλάμε για ανατροπή των κοινωνικών ρόλων, πέρα από τη συμβατικότητα που υπάρχει όλο το υπόλοιπο διάστημα, κατάρριψη της ιεραρχίας. Αυτή η ανταλλαγή των ρόλων έχει να κάνει και με τα μασκαρέματα. Έτσι, και εκφράζεται οι άντρες γίνονται μέσα... γυναίκες, οι γυναίκες, άντρες. Με τη σάτυρα σήμερα, εκφράζεται μέσα από τη σάτυρα. Έτσι, ο αμαρτωλός ιερέας. Όλο αυτό εμπεριέχει και σάτυρα και εμπεριέχει και την διάθεση της εκτόνωσης. Ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται στον άνθρωπο και η εκτόνωση είναι απαραίτητη, επιβεβλημένη θα έλεγα. Εννοείται. Για την ψυχολογία του ανθρώπου. Γι' αυτό κάνουμε και την απόψινή μας εκπομπή, να ξεφύγουμε λιγάκι από τα πολιτικο-συνδικαλιστικά που μας ταλανίζουν εδώ κάθε Δευτέρα. Είναι δύσκολη η περίοδος, είναι δύσκολες οι καταστάσεις που βιώνουμε, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Έτσι. Που μας κρατάνε στο σπίτι μας, δεν μπορούμε να χαρούμε τις απόκριες, το έθιμο σήμερα της Καθαράς Δευτέρας και το πέταγμα του Αετού. Βεβαίως, οι απόκριες γιορτάζονται πλέον σε όλη την Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο θα έλεγα. Υπάρχουν διαφορές από περιοχή σε περιοχή, ίσως σε κάποια δρόμενα. Ναι, η χαρά παραμένει, η διάθεση για γλέντι και για ξεφάντωμα παραμένει, αλλά η κάθε περιοχή έχει δημιουργήσει τον δικό της τρόπο εορτασμού αυτών των ημερών και ίσως, όπως σας είπα, έχει να κάνει όχι μόνο με τις γιορτές που αποδίδονται στον Διόνυσο και στην φύση, αλλά συνδέονται και με άλλα πράγματα. Υπάρχουν έθιμα μεσαιωνικά που συνδέονται με την πειρατεία, υπάρχουν έθιμα που συνδέονται με την τουρκοκρατία και όλα αυτά βέβαια ήταν. Αυτό που λέτε για τους πειρατές είναι στην Πάρο και στοιχείο νομίζω. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ. Να αναφερθώ και στο νησί μου, το αγαπημένο, τον τόπο καταγωγής μου. Ναι. Εμείς την Τυρινή γιορτάζουμε βέβαια όλη τη διάρκεια των αποκραίων γιορτάζουμε, ξεκινώντας κυρίως από την Τσικνοπέμπτη, αλλά στην τη Μόστρα των Θημιανών, στο χωριό μου δηλαδή, την συνδέουμε άμεσα με την πειρατεία, όταν οι πειρατές λιμένονταν τα νησιά του Αιγαίου. Έτσι. Βρήκαν ευκαιρία, γιατί είχε συμπέσει με εκείνη την περίοδο μία επίθεση πειρατών στο χωριό μου, το οποίο είναι παράλιο, και θέλετε από το γλέντι, θέλετε από τη χαρά και από το κέφι, χωρίς να μετρήσουν το φόβο, βγήκαν να τους αντιμετωπίσουν οι ντόπιοι, τους αντιμετώπισαν και αυτούς που κράτησαν κάποιους που είχαν σκοτωθεί από τους πειρατές και τους μόστραραν, δηλαδή τους κράτησαν για να δείχνουν τη νίκη τους. Βέβαια να σας πω ότι από τότε δεν παρατηρούνται έντονες μετά επιθέσεις πειρατών, αλλά και αυτές
απετράπησαν. Η πειρατεία γενικότερα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα του μεσαίωνα, έτσι, τον 13ο, 14ο, τον 16ο αιώνα, τον 17ο. Mm-hmm. Υπήρχαν μεγάλα προβλήματα με τους πειρατές, γιατί κατέστρεφαν, έκαιγαν, έπαιρναν εχμαλό τους. Ήταν οι καταστάσεις δύσκολες και η αντιμετώπιση τους αυτή συνέδεσε τελικά το έθιμο με την απόκρεια. Σε άλλες περιοχές έχουμε τα έθιμα που συνδέονται με τη δίκη του Καδί. Απόψε και έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφιλούς Επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρας, την κυρία Ιρό Κουρή. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Το πατρινό καρναβάλι μας έχει λείψει τα τελευταία 2 χρόνια, οπότε κάποιες χαρές νομίζω ότι θα πάρουμε συζητώντας μαζί σας απόψε για αυτόν τον θεσμό που έχει επικρατήσει πολλά χρόνια εδώ στην πατρίδα μας. Ένας θεσμός πάρα πολύ παλιός θα έλεγα και θέλω έτσι εν συντομία να αναφερθούμε και στο ιστορικό του θεσμού αυτού. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά λέμε με αυτές τις μέρες, Πάτρα. Να είστε καλά σε όλο τον κόσμο. Θεωρούμε ότι είναι μια από τις μεγάλες γιορτές της πόλης μας το καρναβάλι, ναι. Η αποκριά. Ουσιαστικά εδώ στην Πάτρα πιστεύουμε ότι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1820 από έναν χορό που έγινε στο σπίτι ενός πλούσιου εμπόρου του Μωρέτη. Στο τέλος λοιπόν αυτής της δεκαετίας κλείνουμε και εμείς τα 200 χρόνια. Μαζί με την Επανάσταση. Μαζί με την Επανάσταση του 21, επομένως. Μόλις όταν απελευθερώθηκε η πόλη. Συμβαδίζεται. Τη διάρκεια αυτών των 2 αιώνων, σε περίοδους πολέμου δεν έγιναν καρναβάλια. Και τα τελευταία πάλι 2 χρόνια είχαμε την ατυχία να μην διοργανωθούν οι εκδηλώσεις που αφορούν το πατρινό καρναβάλι στους δρόμους της πόλης και στις πλατείες. Αναφέρεστε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής προφανώς και του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε. Τότε δεν είχαμε πατρινό καρναβάλι. Και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στο Πρώτο Παγκόσμιο προφανώς. Σε κρίσιμες πολιτικές καταστάσεις στη χώρα μας. Είχαν επιβληθεί μέτρα απαγορευτικά. Και επίσης και όταν πέθανε ο βασιλιάς Παύλος πάλι είχαν καταργηθεί οι εκδηλώσεις του πατρινού καρναβαλιού. Παρά τα αυτά άντεξε επομένως αυτός ο θεσμός, τον αγκάλιασε η πόλη, ναι. Και θα έλεγα ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας. Διότι είναι αθρώα η συμμετοχή κάθε χρόνο και των πατρινών και από άλλα μέρη. Ναι, ο θεσμός άντεξε ακριβώς για το λόγο που προαναφέρατε. Ότι έχουμε αθρώα συμμετοχή του κόσμου. Είναι λαϊκή γιορτή. Είναι μια γιορτή που βγαίνει από τα σπλάχνα της πόλης, ναι. Και είναι μια γιορτή δημιουργίας. Δεν είναι απλά βλέπει και κέφτει και περνάω καλά, αλλά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ναι. Οι πατρινοί καρναβαλιστές σχεδιάζουν, ονειρεύονται, υλοποιούν μια σειρά δράσεων με αποκορύφωμα τις δράσεις που βλέπετε σε όλη την Ελλάδα το τελευταίο τριήμερο. Πόσοι ασχολείστε σε αυτόν τον οργανισμό συνολικά, κυρία Κουρή? Ο οργανισμός στον οποίο προεδρεύω είναι η Δημοτική Επιχείρηση, δηλαδή είμαστε ο Δήμος Πατρέων εδώ. Ναι. Είναι μια κοινοφελής επιχείρηση η οποία έχει το συντονισμό των εκδηλώσεων. Για το καρναβάλι στο σύνολό τους δουλεύουν πάρα πολύ στις πολίτες μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς της καρναβαλικής ιδέας, όπως είναι το Καρναβαλικό Κομιτάτο. Υπάρχουν τα πληρώματα, αυτό που ονομάζουμε πληρώματα, που είναι περίπου κάθε χρόνο από 130 ως 150 τον αριθμό. Είναι χιλιάδες οι πατρινοί που ασχολούνται με το πατρινό καρναβάλι. Εμείς ως Δήμος Πατρέων σχεδιάζουμε, ναι. Υλοποιούμε και χρηματοδοτούμε μέρος των εκδηλώσεων. Ωραία. Πείτε μου σας παρακαλώ, τις εκδηλώσεις που θα είχατε προγραμματίσει φέτος, εάν όλα πήγαιναν καλά. Τι είχατε κατά νου, διότι σίγουρα κάνατε μια προετοιμασία από ό,τι μας λέτε από το 20. Ναι, δεν μείναμε στον προγραμματισμό. Έχουμε υλοποιήσει τη δράση. Πέρσι γευτήκαμε το καρναβάλι. Μέχρι και την Πέμπτη που βγήκε η ανακοίνωση κατάργησης των εκδηλώσεων. Ναι. Είχα τον κρυμμένο θησαυρό, τον ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε το παιδικό καρναβάλι και αρκετές από τις παραστάσεις θεάτρου δρόμου. Φέτος λοιπόν διοργανώσαμε αυτό που ονομάσαμε διαδικτυακό καρναβάλι, δηλαδή
μια σειρά δράσεων που έχουν ανέβει από την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, το carnivalpatras.gr, είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Πατρινού Καρναβαλιού και είναι θεατρικές δράσεις, είναι χοροθέατρο, είναι σεμινάρια, είναι εκδηλώσεις που αφορούν το παιδί με ένα και μοναδικό στόχο, να κρατήσουμε ζωντανό το καρναβαλικό πνεύμα και να αγκαλιάσουμε κάθε πτυχή της τέχνης μέσω της οποίας μπορεί να εκταθεί το Πατρινό Καρναβάλι. Μάλιστα. Συνέργειες επομένως με άλλους κοινωνικούς φορείς, με κρατικούς φορείς. Ναι, ναι. Έχουμε συνέργεια με το Σύλλογο Δασκαλών και Νηπιαγωγών για μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Έχουμε συνέργεια οπωσδήποτε με τα πληρώματα, την ψυχή του Πατρινού Καρναβαλιού, και υλοποιούμε το 56ο κρυμμένο θησαυρό. Έχουμε συνέργεια με την κίνηση των καλλιτεχνών. Είναι μια κίνηση που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι και στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες της πόλης μας που αυτή τη δύσκολη περίοδο βρίσκονται κάτω από συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας. Οπότε ενισχύσαμε παραστάσεις και, όπως σας είπα προηγουμένως, χωροθέατρο και καραγκιόζεις. Γενικά, απαντήσαμε θετικά σε όποιες προτάσεις μας έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αφορούν την ενίσχυση του καρναβαλικού πνεύματος. Μάλιστα, εσείς είσαστε ένας ανήσυχος δήμος, από ό,τι έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια. Πρωτοπόρος. Σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά, αν θέλετε, για να μην δυσαρεστήσουμε και κανέναν τηλεθεατή μας. Σε κάθε περίπτωση, έχω την αίσθηση όμως και εσείς καταγράφετε κάποια προβλήματα στη λειτουργία σας ως κοινοφελής εκεί η επιχείρηση, ή να γαστεί η συνεργασία σας με την κυβέρνηση, με το κράτος. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κοιτηθεί, για παράδειγμα, τώρα, το τελευταίο διάστημα, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε ό,τι αφορά την παραγωγή που έχουμε στο καρναβαλικό εργαστήριο. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο συνεργείο, το ονομάζουμε, εργαστήριο μεγάλο είναι, ναι, που έχουμε διάφορα καρναβαλικά στοιχεία. Φέτος λοιπόν και πέρσι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Mm-hmm. Όμως επειδή το καρναβάλι, το κατανοεί φαντάζομαι όλη η Ελλάδα, το καρναβάλι για την Πάτρα δεν είναι απλά ένας θεσμός, όπως είπα προηγουμένως, γιορτή. Είναι και ένα παιδαγωγικό. Βασικό στοιχείο οικονομικής ευεξίας της πόλης. Αναπνοή για την πόλη. Την πόλη, ναι. Δεν έχουμε από την κυβέρνηση, το λέω ξανά, το επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ενισχυθεί τόσο όσο θα θέλαμε σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες που είχαμε από την κατάργηση, τη ματέωση του περσινού και του φετινού καρναβαλιού. Άρα λοιπόν διεκδικούμε χρήματα που αφορούν τις δράσεις του Πατρινού Καρναβαλιού και ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα ανταποκριθούν θετικά στο να ενισχύσουμε και εμείς τους φορείς του Πατρινού Καρναβαλικού Πνεύματος. Για τι προϋπολογισμό μιλάμε, κυρία Κουρή? Κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός μας αγγίζει σε σχέση με τις δράσεις αυτές και όχι στο σύνολο λειτουργίας της επιχείρησης. Αγγίζει από τα 500 μέχρι τα 700 χιλιάρικα. Φέτος όμως, επειδή ήταν διαδικτυακό, ναι, ξοδέψαμε, η λέξη σε εισαγωγικά, 100.000 ευρώ. Δηλαδή κάναμε μια τεράστια οικονομία. Αλλά κατανοείται ότι δεν αφορά μόνο τις δράσεις αυτές και μόνο του καρναβαλιού, αλλά πλήθος κόσμου, είτε αφορά την εστίαση, είτε τα ταξί, είτε τα ξέρ, είτε τα ξενοδοχεία, είτε τις μοδίστρες που ράβουν τις στολές, που πρέπει να ενισχυθούν μέσα σε ένα πνεύμα που αφορά την ενίσχυση ενός ισχυρού παραγωγικού τομέα και για την πόλη της Πάτρας, αλλά και για την ίδια την πατρίδα μας. Παράγουμε, η λέξη σε εισαγωγικά, η λέξη που ακολουθεί, παράγουμε πολιτισμικό προϊόν. Έτσι. Και αυτό το προϊόν πρέπει να ενισχυθεί με σοβαρότητα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί είναι η τέλη δημιουργία στο Πατρινό Καρναβάλι. Mm-hmm. Θέλω να αναφερθείτε συνοπτικά για τους στόχους σας. Το 22 πιστεύω ότι θα έρθουμε στην Πάτρα. Οι στόχοι μας αφορούν κυρίως το 2022. Έτσι. Εν συντομία, και πείτε μας. Ό,τι έχουμε ετοιμάσει μέχρι φέτος είναι μια προετοιμασία για το Καρναβάλι του 2022 με την ελπίδα ότι θα μπορούμε να το υλοποιήσουμε
σαν την ανοιχτή αυτή γιορτή της πόλης που γνωρίζετε όλοι. Και τι θα σατιρίσουμε κυρίως το 2022. Σας περνάει από το μυαλό να μας το αποκαλύψετε? Τα άρματα. Ναι, μπορώ να σας πω δύο λόγια περισσότερα. Εμείς εδώ στην πόλη έχουμε την τύχη ως Δημοτική Αρχή να προετοιμάσουμε έναν χώρο προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού. Είναι εδώ που είναι το γραφείο μου τώρα. Ναι. Είναι τα παλαιά σφαγεία της πόλης που ήταν ένας πολυδύναμος χώρος πολιτισμού με εργαστήρια που θα αφορούν ενήλικες και ανήλικα και παιδιά. Έχουμε χώρο προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού, χώρο προβολής του Καραγκιόζη, αίθουσες εικαστικών και όλο αυτό παραμένει αδρανοποιημένο λόγω του COVID. Ο πρώτος λοιπόν στόχος μας είναι αμέσως με το που θα μας επιτραπεί να ανοίξουμε το χώρο αυτό και να είναι επισκέψιμο στον κόσμο από όλη την Ελλάδα, από όλη την Μάλιστα. Ευρώπη. Είναι το λιμάνι αυτός ο χώρος, δίπλα. Ωραία. Εύχομαι και με βάση αυτές τις λειτουργίες του χώρου σχεδιάζουμε και το καρναβάλι του 2022. Δεν θέλω να αποκαλύψω το Ωραία. Θέμα ακόμη. Λοιπόν, θα μας το φυλάξετε έκπληξη επομένως. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη επικοινωνία. Και εγώ για τη φιλοξενία. Και θα σας διαβάσω εδώ κάποια στιχάκια που συγκράτησα έτσι για να το ευθυμίσουμε λιγάκι. Λέει λοιπόν εδώ ότι της Πάτρας τον Καρνάβαλο όλοι τον αγαπάμε. Πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικός μας θα είναι. Κουράγιο φίλοι πατρινοί και μην ανησυχείτε. Του χρόνου τέτοια εποχή στους δρόμους ξεχυθείτε. Γλέντι, κέφι και χορός θα ξαναρχίσει πάλι. Θα μάθει και ο κορονοϊός το πατρινό το καρναβάλι. Να είστε καλά, καλή Σαρακοστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια της εκπομπής μας με την κυρία Κλαδιά, την ιστορικό, με την οποία ξεκινήσαμε κιόλας αυτή την ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, συζήτηση. Είχαμε μείνει στο σημείο που περιγράφαμε τα καρναβαλικά έθιμα ανά την Ελλάδα, με κυρίαρχο βεβαίως το πατρινό καρναβάλι. Δεν ξέρω αν θέλετε συμπληρωματικά να πείτε κάτι για να πάμε παρακάτω τη συζήτηση, διότι βρισκόμαστε ήδη στην καθαρά Δευτέρα και ξεκινάει η Σαρακοστή και θέλω να πούμε και για αυτά τα ζητήματα κάποια πράγματα. Σωστά. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Απλά σε όλη την Ελλάδα είναι τόσες πολλές οι εκδηλώσεις και θέλω πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να τα κρατήσουν ζωντανά και ασχολούνται με την ψυχή τους με αυτά τα έθιμα που μας συνδέουν με τις ρίζες μας, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία και της ύπαρξής μας, οι ρίζες μας. Έτσι, έχουν το σεβασμό όλων μας, νομίζω, και τη στήριξή μας. Και εύχομαι όντως του χρόνου να ξεχυθούμε όλοι, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, από την Ξάνθη μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, τη Χίο, το κέντρο της Ελλάδας, παντού, να μπορούμε να ξεπεράσουμε και βέβαια θα είναι και η χαρά μας τριπλή, γιατί λοιπόν, έχουμε δύο χρόνια να γιορτάσουμε καρναβάλι. Να πούμε δύο λόγια για την Καθαρά Δευτέρα τώρα. Την Καθαρά Δευτέρα. Η Καθαρά Δευτέρα, όπως και ο όρος της, εκκλησιαστικά σημαίνει το ξεκίνημα της κάθαρσης του χριστιανού που αρχίζει με την νηστεία. Mm-hmm. Από την Καθαρά Δευτέρα δηλαδή ξεκινάει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επομένως... Σημαίνει κάθαρση. Κάθαρση. Έτσι. Μπαίνουμε ακριβώς στην κάθαρση. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Αυτήν την ημέρα, σήμερα δηλαδή, οι νοικοκυρές, πέραν του ότι τρώμε νηστίσιμα προϊόντα, οι νοικοκυρές καθαρίζουν και τις κατσαρόλες τους, να φύγουν τα λίπη, ως υπολείμματα που έχουν μείνει από το κρέας. Καθαρίζουν τα σπίτια, καθαρίζουν τα πεζοδρόμια, έτσι, τους δρόμους, ασβεστώνουν. Να έρθει η κάθαρση μέσα και έξω σιγά-σιγά, δηλαδή μπαίνουμε σε αυτή την διαδικασία. Βέβαια η Καθαρά Δευτέρα συνδέεται και με το κούρουμα και τον χαρταετό, ακριβώς. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια και τα δύο. Και βεβαίως η χαρά μικρών και μεγάλων. Η χαρά μικρών και μεγάλων. Φυσικά, πάντα. Φυσικά, ναι. Να πούμε λίγο για τα κούλουμα.
Σύμφωνα με τους λαογράφους μας και ο Νικόλαος Πολίτης, ο μεγάλος πατέρας της λαογραφίας, εντοπίζει την προέλευση της λέξης από το λατινικό cumulus. Ναι. Γι' αυτό και σε κάποιες περιοχές λέγονται και κούμουλα. Cumulus σημαίνει σωρός, αλλά και αυθονία, περίσσευμα και επίλογο. Mm-hmm. Και είναι όντως ο επίλογος των αποκρεών η Καθαρά Δευτέρα, για να μπούμε στην, ο επίλογος των βακχικών γιορτών, ο επίλογος όλων αυτών των καρναβαλικών εθήμων, για να μπούμε πια στην 40η και στην νηστεία. Γι' αυτό και ξεχύνεται ο κόσμος, βγαίνει έξω, γιορτάζει, γλεντάει. Είναι η τελευταία μέρα αυτού του διαστήματος. Μάλιστα, βάλτε μια ανατελεία σας παρακαλώ, γιατί με ειδοποιούν ήδη ότι μπορούμε να μιλήσουμε και με την διαιτολόγο μας, με την κυρία Κόκαλη, την Αναστασία, η οποία είναι πλέον κατάλληλη νομίζω. Η συζήτηση έχει φτάσει στο σημείο 0. Έχουμε την νηστεία την 40η μπροστά μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα πλέον, οπότε λέω και θέλω και εσείς να μας πείτε από τη δική σας πλευρά, αφήνοντας την Καθαρά Δευτέρα, εισερχόμενη στη 40η, τι πρέπει να προσέξουμε. Κατά πόσο συμβαδίζει η 40η η νηστεία με τη δίαιτα. Συμβαδίζει εξάλλου η νηστεία, όπως την ορίζει η Εκκλησία μας. Ναι. Είναι μια εξαιρετική αποχή από τα ζωικά προϊόντα για ένα διάστημα που συγκεκριμένη θεία διαρκεί 48 μέρες για την ακρίβεια. Έτσι. Εδώ λοιπόν δίνεται η ευκαιρία σε όλους μας να καταναλώσουμε πιο πολλές τροφές φυσικής προέλευσης, ναι, με όλα τα καλά που συνεπάγονται, γιατί οι μελέτες είναι αναρρύθμιτες και επιβεβαιώνουν τα ωφέλη μιας διατροφής που βασίζεται σε όστρια, σε λαχανικά, σε φρούτα, σε θείους καρπούς, mm-hmm, και να περιορίσουμε τα ζωικά προϊόντα όπως είναι το κρέας, το τυρί και τα γαλακτοκομικά. Εδώ βέβαια να σας πω ότι χρειάζεται σαφώς μια ισορροπία και ένας καλός σχεδιασμός του διαιτολογίου όταν κάποιος θέλει να χάσει τη βάρος. Είναι εφικτό και εγώ προσωπικά μέσα από την εμπειρία μου ως διαιτολόγος όλα αυτά τα χρόνια βλέπω ότι οι πελάτες μου οι οποίοι ακολουθούν νηστείες που ορίζει η Εκκλησία μας και αυτήν και των Χριστουγέννων και του 15ου που είναι πιο μεγάλες, σαφώς και έχουν μια πάρα πολύ καλή απώλεια σωματικού λίπους. Βεβαίως, να μην λησμονούμε ότι είμαστε και σε συνθήκες πανδημίας, έγκλειστοι στα σπίτια, ναι, μας, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βοηθά στο να διατηρήσει κανείς ένα διαιτολόγιο σεβαστό, σοβαρό. Πώς το 40ο τραπέζι δεν θα μας επιβαρύνει με θερμίδες? Κοιτάξτε, με αυτή τη λογική το κάθε τραπέζι μπορεί να μας επιβαρύνει. Σίγουρα η πανδημία και ο εγκλεισμός στα σπίτια μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με μειωμένη φυσική δραστηριότητα, ναι, και με αυξημένη κατανάλωση φαγητού, είναι από μόνα τους ένα ρίσκο για τα κιλά μας και την υγεία μας. Εδώ λοιπόν στην νηστεία όμως μας δίνεται η ευκαιρία, εφόσον πλέον είμαστε στο σπίτι και έχουμε χρόνο, μας δίνεται η ευκαιρία να μαγειρέψουμε, ναι, να σχεδιάσουμε ωραία το καθημερινό τραπέζι, να φάμε κανονικά στον χρόνο που πρέπει, στις ώρες που πρέπει και στο σπίτι μας. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην διατήρηση της υγείας και του σωματικού βάρους, ακόμη και ο τρόπος που καταναλώνουμε το φαγητό. Όταν είμαστε όλοι σε ένα μόνιμο άγχος στις δουλειές μας και τρώμε πάρα πολύ γρήγορα ή τρώμε μέσα από το τάπερ που έχουμε πάρει από το σπίτι όρθιοι πολλές φορές, αυτό δεν βοηθάει το μεταβολισμό. Οπότε για να δούμε και ίσως ένα καλό που μπορεί να υπάρχει μέσα σε όλη αυτή την άσχημη κατάσταση που ζούμε, ας εκμεταλλευτούμε τον χρόνο στο σπίτι μας για να μαγειρέψουμε σωστά και για εμάς και για τα παιδιά μας. Και ναι, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά νηστίσιμα φαγητά που υπό άλλες συνθήκες, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Εδώ, βέβαια, να τονίσω και την σημασία της φυσικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από την νηστεία, αλλά είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει ούτως ή άλλως εν μέσω πανδημίας να μας απασχολεί. Άρα, το συνδυάζουμε. Λοιπόν, μην αμελείτε και μια καθημερινή δραστηριότητα, είναι και ένας απλός περίπατος των 30 λεπτών, θα μας βοηθήσει πολύ στην διατήρηση ενός καλού μεταβολισμού.
Δηλαδή δεν είναι έννοιες ασύμβατες η νηστεία και η άθληση. Θέλετε να μας πείτε. Εγώ ξέρω ότι όταν αθλούμε μου ανοίγει η όρεξη. Όταν αθλούμε μου ανοίγει η όρεξη. Όταν αθλείται κανείς, ανοίγει η όρεξη. Ισχύει. Αυτό ισχύει. Αλλά μπορεί να συνδυαστεί η νηστεία. Ναι. Εδώ όμως, κοιτάξτε, αν κάποιος κάνει μια πολύ, θα έλεγα, βαριά μορφή άσκηση, δηλαδή είναι αθλητή, ναι, επαγγελματία, ή κάνει πολύ έντονη προπόνηση, ναι, ίσως χρειαστεί και κάποιο συμπλήρωμα ή χρειαστεί κάποια ενίσχυση στη διατροφή του, γιατί αυτή η νηστεία που μάλιστα ξεκινάει από αύριο, έτσι από την 4 Δευτέρα και μετά, σαφώς και είναι εκτοχή στο πρωτεϊνικό των πρωτεϊνικών αναγκών. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται πάντα ένας καλός σχεδιασμός και συμβουλή από τον ειδικό. Ωραία. Όμως επειδή απευθυνόμαστε σε ένα ευρύ κοινό, ναι, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε ελαφριά άσκηση όσο κάνουμε. Και κάποιες... για όσο από εσάς κάνετε απλά ένα περπάτημα, ναι, οι ανάγκες του οργανισμού δεν διαφοροποιούνται πολύ. Κάποιες... οπότε ας μην ψάχνουμε δικαιολογίες. Κάποιες πληθυσμιακές ομάδες πρέπει να προσέξουν κάποια πράγματα περισσότερο την περίοδο της νηστείας. Ναι. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Σαφώς δεν ενδείκνεται η νηστεία σε παιδιά και εφήβους, γιατί εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ αυξημένες και σε ασβέστη και σε πρωτεΐνη και δεν θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε. Μπορούν όμως τα παιδιά και οι έφηβοι, για παράδειγμα, Τετάρτη Παρασκευή να αποφύγουν το κρέας, για να περνάμε και το μήνυμα της αρρωστής στα παιδιά μας. Ναι. Επίσης, μια άλλη κατηγορία που δεν θα προτείναμε την νηστεία είναι οι έγκυες γυναίκες και οι θυλάζουσες, επειδή ακριβώς οι ανάγκες του οργανισμού προκειμένου να μεγαλώσει το έμβριο είναι αρκετά αυξημένες και σε πρωτεΐνη και σε σίδηρο, που η νηστεία λίγο μας δυσκολεύει εκεί. Σαφώς άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κάποιο στάδιο μεταχειρητικό. Χρόνια νοσήματα. Σε κάποιες ορίστε. Κάποια χρόνια νοσήματα επίσης, ασθενείς. Σε κάποια χρόνια νοσήματα, εξαρτάται, γιατί κάποια χρόνια, για παράδειγμα, ένας διαβητικός, μια χαρά μπορεί να νηστέψει, ένας καρδιοπαθής, δεν υπάρχει αντένθεση. Απλά κάποιος ο οποίος έχει περάσει τώρα ένα χειρουργείο και βρίσκεται μεταχειρητικά, επειδή χρειαζόμαστε καλή αποκατάσταση, ούτε εκεί θα προτείναμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Κόκαλη, μετά τη 40η πάλι τι πρέπει να προσέξουμε? Ξεχυνόμαστε λοιπόν, μετά την νηστεία. Το πασχαλιάτικο τραπέζι θέλει προσοχή. Ναι, και κλείνουμε με αυτό. Η παραδοσιακή μαγειρίστα ισεσταίνει μια στούπα η οποία είναι μια μετάβαση από τα νηστίσιμα στα αρτίσιμα γεύματα. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν το μεγάλο Σάββατο βράδυ να μην καταναλώσουμε μεγάλη ποσότητα φαγητού, αν ιδιαίτερα έχουμε 50 μέρες από τη αυτοζωικά προϊόντα. Έτσι. Και ανήμερα του Πάσχα, εγώ αυτό που προτείνω είναι να φάτε ένα σωστό, ωραίο πρωινό υγιεινό, να φάτε τα φρούτα σας στις 12 και μετά στο μεσημεριανό απολαύστε το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι, αλλά το βράδυ παραμείνετε με σκέτια φρούτα ή λαχανικά για να βοηθήσουμε το σώμα να επανέλθει. Πολύ ωραία. Πιο λοιπόν, ομαλά στην κανονική του τροφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή 40η. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εδώ με την κυρία Κλαδιά, την ιστορικό που έχουμε ξεκινήσει να συζητούμε από την αρχή του Τριωδίου για τα ήθη και έθιμα του λαού μας. Φτάσαμε στην Καθαρά Δευτέρα, περιγράψαμε τα διάφορα δρόμενα ανά την Ελλάδα. Μείναμε στο σημείο που συνομιλούσαμε για το πέταγμα του Χαρταετού, που μας έχει λείψει για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω από τη δική σας πλευρά, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής, να μας πείτε συνοπτικά ποια είναι αυτά τα μηνύματα που εμπεριείχε το Τριώδιο στα διάφορα του στάδια, κλείνοντας. Εννοείται σε θρησκευτικό ή σε λαογραφικό? Και σε θρησκευτικό και σε λαογραφικό. Κοιτάξτε, το Τριώδιο, από την άποψη της λαογραφίας κυρίως, έχει συνδεθεί, όπως αναφέραμε, με τους αγροτικούς πληθυσμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι τις ημέρες από την αρχαιότητα, ναι, τις ημέρες που γιορτάζονταν τα ανθεστήρια, που έχουν συνδεθεί περισσότερο με το δικό μας Τριώδιο, οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν φορώντας δέρματα ζώων, προβιές κλπ. Χτυπούσαν τα πόδια τους στη γη
για να την ξυπνήσουν, για να δώσει τους καρπούς της. Ναι. Όλο αυτό το γλέντι, το ξεφάντωμα, οι φωνές οι δυνατές, δεν είναι μόνο η ψυχολογική εκτόνωση που μπορεί να θέλει, όπως είπαμε, κάποιος, αλλά και γίνεται λαογραφικά, συνδέεται με το ξύπνημα της γης. Σε εκκλησιαστικό βέβαια επίπεδο, είναι η προετοιμασία μας για να μπορέσουμε να βιώσουμε όλες αυτές τις ημέρες που πλησιάζουν, που μπαίνουμε πια στην Σαρακοστή, να βιώσουμε όλο αυτό το διάστημα μέσα και από την υμνολογία και από την κατάνοιξη, την κορύφωση του Θείου Δράματος που θα έρθει με τη Σταύρωση και βέβαια την μετέπειτα ανάταση της ψυχής μας και το πέρασμά μας, γιατί αυτός είναι ο κύριος συμβολισμός, στη νέα ζωή με καθαρό πνεύμα, ψυχή και βέβαια και σώμα μέσα από τις διατροφικές μας έτσι, επιταγές, όπως είπε και η διαιτολόγος μας πριν. Έτσι. Από την αναγέννηση της φύσης να περάσουμε στην αναγέννηση της ζωής, της κοινωνίας, αν θέλετε, κατ' επέκταση, να ξεφύγουμε ακριβώς από το δράμα της πανδημίας που μας έχει καθυλώσει εδώ και ένα χρόνο. Αναγέννηση σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάρα που ήσασταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά.